Εκτέλεσε ο Παπουλής. Η μπάλα έσκασε εκεί ο Σέρας στη φάση το σουτ. Μπάλα τα δοκάρια. Επέμβαση φοβερή σε κόρνερα τον Βαλβέρντ στο 11. Η απόκρουση εδώ του Βαλβέρντ. Η μπάλα στρώθηκε. Ο Σέρα ήταν αυτός που κάνει το σουτ. Και από Πριμέρα με την Πέτης. Εδώ φεύγει μπροστά με τον Ρέζεκ. Έκοψε την μπάλα, αλλά αυτή του η κίνηση ήταν αρκετή για να κάνει φτερά η ευκαιρία στο 14. Αλέξα πέρασε από τον Χαντανή. Ρέζεκ. Άνοιγμα στο Λαμπόρδε. Κολομπιανός που κρατάει. Κίνηση που κάνει ο Ρέζεκ. Δοκιμάζει το πόδι του. Φοβερό γκολ για την ανόρθωση στο 15 με τον Ρικάρτο Λαμπόρδε. Ασύλληπτος κεραυνός από τον Κολομβιανό που ανοίγει λογαριασμό με τα αντίπαλα δίχτυα με εντυπωσιακό τρόπο. Πραγματικά φοβερό σούτ από τον Λαμπόρδε, ο οποίος τρέχει και αφιερώνει τον γκολ στον μέχρι πρότινο συμπαίκτη του Γουίλια Μπαβεντούρα. Εκτός από αυτόν και το κάνει με αυτό το φοβερό σούτ στο 15. Και από άλλη κάμερα το πανέμορφο τελείωμα του Λαμπόρδε, ο οποίος έψαξε να δει κατά πόσο υπάρχει στήριγμα, τελικά δοκίμασε και δικαιώθηκε για την επιλογή του αυτή που έκοψε ο Βαλβέρντε. Ανόρθωσε και πάλι μπροστά ο Ρέζε, κεφαλιά, ο Βάλε θα σταματήσει την μπάλα. Βλέπουμε όντως τον Κωνσταντίνο έτσι να είναι πιο κοντά στον Γκαρσία. Εδώ κέρδισε την κεφαλιά. Ο μικρός φεύγει, τον ακολουθεί ο Ζόρζε. Πλασάρι, Βαλβέρντ, μεγάλη επέμβαση. Δεύτερη προσπάθεια από τον Γκαρσία, δεν μπόρεσε. Στην μεγαλύτερη ευκαιρία του Απόλλωνα στον αγώνα στο 33. Ο Κωνσταντίνου έκανε κίνηση στον άξονα, στα πλάγια. Εδώ ο Γκαρσία θα δοκιμάσει το πόδι του Βαλβέρντ και πάλι λέει όχι. Το 44 απειλεί ο Απόλλωνας με τον Ρομπέρτο Γκαρσία. Και εδώ οι φίλοι του που ξεσηκώνονται αφού βλέπουν την ομάδα του να ανεβάζει στροφές. Εδώ το τελείωμα του Γκαρσία από πολύ καλό σημείο. Εκτελέστηκε το κόρνερ με πάσα. Η σέντρα βγήκε, κεφαλιά στην αγκαλιά του Βαλβέρντ. Ρέζεκ που έδειξε σε προηγούμενα παιχνίδια ότι έχει πολύ δυνατό σούτ, θα το δοκιμάσει και τώρα. Καλό πάνω από τα δοκάρια. Πρέπει να ήταν κόρνερ. Και τώρα ο Σπαντάτσιο, χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, περιμένει την κίνηση που κάνει απέναντι ο Ρέζεκ. Φοβερή κίνηση, φοβερή παλιά. Ο Ρέζεκ κρατάει, σουτάρει 2-0 και κλειδώνει την νίκη για την ανόρθωση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Φοβερή παλιά από τον Σπαντάτσιο. Υπέροχο τελείωμα τον Ρέζεκ. 2-0. Το είχαμε δει με τον Χρήση, τον Σπαντάτσιο που περίμενε το σπριν του Ρέζεκ. Το έκανε και εδώ τελείωσε ιδανικά για το Απόλλων 0, ανόρθωση 2.